Μάλιστα, είμαστε προς το τέλος λοιπόν της εκπομπής μας. Είναι το τελευταίο μέρος που μας δίνεται και η δυνατότητα έτσι να δούμε με ένα διαφορετικό μάτι τα 40 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία. 40 χρόνια φυσικά είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για τρεις γενιές ανθρώπων. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο του ΡΙΚ τον Νεοπτόλεμο Κότσαφα, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Λαπίθου. Χαίρετε κύριε Δημαρχέ, καλώς ορίσατε στο στούντιο του ΡΙΚ. Χθες κάνατε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, ήταν η 7η στη συνέχεια. Τι ζητάτε, τι ψάχνετε? Καταρχήν, ψάχνουμε, καταρχήν δεν είναι μόνο η Λαπίθος που είχε πάει, είναι όλη η επαρχία. Όλη η επαρχία και η Σας είδα. Και οι τρεις δήμοι, ο πρόεδρος της Ένωσης 36 Κοινοτήτων, μαζί με τα σωματικές οργανώσεις. Εκεί ήταν η 7η συνάντηση που είχαμε κάνει, αφού είχαν προηγηθεί συναντήσεις με πρέσβεις των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που βρίσκονται στην Κύπρο και τον Έλληνα πρέσβη. Ο Έλληνας φυσικά που συζητάζει ήταν επιτετραμμένοι. Τους έχουμε επιδώσει ένα ψήφισμα, εκείνο το ψήφισμα. Το τι ζητούμε σαν μια δίκαιη λύση του Κυπριακού, τις θέσεις, τις αρχές μας και ειδικά εμείς σαν Κερινιώτες. Και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις στερεότυπες, ζητούμε εμείς να μας χειριστούν με τον ίδιο τρόπο όπως τους υπόλοιπους πρόσφυγες. Η Κερινιά δεν είναι ξεγραμμένη, η τύχη των προσφύγων είναι η ίδια για όλους. Είτε αυτός είναι Βαρουσιώτης, είτε αυτός είναι Κερινιώτης, είτε όποια διαβόθεια κατάγεται. Και να μπορέσουμε όλοι μαζί να ζήσουμε κάτω από τον ίδιο ουρανό με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, σε έναν ενιαίο κράτος, σε έναν κράτος δικαίου, σε έναν κράτος με ανθρώπινα δικαιώματα, με αξιοπρεπία και με όλα τα γνωστά. Κύριε Κότσαφα, όλες αυτές οι συζητήσεις 40 χρόνια μετά, έτσι μέσα στους δήμους, τους κατεχόμενους, ποια διάσταση προσλαμβάνουν? Έχετε μια αγωνία? Μεγάλη αγωνία. Έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία διότι δεν βλέπουμε φως στη σύρραγγα. Δεν βλέπουμε κάτι το συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι απέναντι μας είναι μια αδιαλλακτή Τουρκία, είναι μια μεγάλη δύναμη. Φαίνεται ότι δεν προχωρά με βάση αρχές και αξίες, μόνο με συμφέροντα. Και μακάρι να ήταν και μόνο τα συμφέροντα, αλλά τελικά. Βέβαια, σας λέγαμε τώρα, όπως βλέπετε τα πράγματα δεν πάνε πουθενά. Τουλάχιστον είναι στάσιμο. Δεν θα το προεξοφλούσατε όμως, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Όχι. Θα σας ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος σας, η επαφή σας μαζί με τους λαπιθκιώτες, πώς γίνεται? Εσκορπισμένοι λαπιθκιώτες. Είναι εσκορπισμένοι, όπως είναι και το ίδιο ισχύει για όλους τους Κερινιώτες. Για όλους τους Κερινιώτες, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει κατεχόμενο. Πού τους βρίσκεται? Ανάτομα Κύπριον, πέραν του 50% είναι εντός της περιοχής Λευκωσίας, η επαρχία Λευκωσίας, λιγότερο κοντά στο 30-30 και κάτι % βρίσκονται στην περιοχή πόλη και επαρχία Λεμεσού και πολύ πολύ λιγότεροι στις άλλες δύο πόλεις, Πάφο, Λάρνακα και μικρά χωριά της περιοχής της του Τρόδος. Έχω αφηγήσεις από συγχωριανούς σας που λένε με πολύ περηφάνεια ότι η Λάπιθος είναι το πιο όμορφο χωριό της Κύπρου. Το λένε δηλαδή. Δεν είναι Λαπιθιώτες που το λένε αυτό. Το λένε και οι μη Λαπιθιώτες, λέτε. Οι πάντες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το στοιχείο με τον τόπο, πώς το μεταφέρετε στους ανθρώπους, τον νεότερο γένιο? Προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Καταρχήν θεωρητικά, γιατί οι νέοι μας δεν έχουν καθόλου βιώματα από αυτόν τον τόπο και στη συνέχεια όσοι μπορούν να πάνε από εκεί, όσοι θέλουν να πάνε και όσοι επιθυμούν να πάνε για να δουν τους τόπους αυτούς, πολύ ευχαρίστως, εμείς θα τους βοηθήσουμε και τους βοηθούμε. Βοηθούμε και την νεολαία μας, βοηθούμε και όποιους... Τι βρίσκεται την νεολαία? Σε μέτριον επίπεδο. Οι γονείς. Είστε και εσείς γονιός, έτσι. Βεβαίως. Με τα νεότερα παιδιά. Που προφανώς είναι γεννημένα μετά το. Όλα είναι γεννημένα. Οι περισσότεροι με 40 χρόνων νέων. Εσείς πού επέρασετε την προσφυγιά? Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Διότι έχουμε ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ εδώ στο ΡΙΚ και θα το μεταδώσουμε την ερχόμενη Τετάρτη μετά το δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Εγώ τους πρώτους τρεις μήνες της προσφυγιάς δεν πάθησα. Διότι είχα περάσει τις χειρότερες μέρες της ζωής μου, γύρω στις 100 μέρες, στις φυλακές του Ναδάνα και της Αμάσιας. Κάνατε και φυλακή. Βεβαίως. Εγώ απελευθερώθηκα από τις τουρκικές φυλακές της Αμάσιας στις 27 Οκτωβρίου.
του 1974 και μετά συνενώθηκα με την οικογένειά μου. Η οποία ήταν διασκοπισμένη στην περιοχή της Λευκοσίας, αλλά είχαν προηγηθεί προηγούμενους τρεις μήνες στην περιοχή των Σπηλιών, Σαράντια και σε εκείνη την περιοχή. Πήγα στα βουνά. Μετά την Μόρφου πήγα στα βουνά. Περιγράφεται μια σκηνή που αφορούσε πολλές οικογένειες, αλλά το δικό σας, η δικιά σας εμπειρία στις φυλακές τότε είναι από εκείνους τους ανθρώπους που πέρασαν και μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Ναι, διότι εμείς είμαστε και στρατεύσιμοι και ήταν δύσκολη η θέση μας. Μας είχαν βάλει στο στόχαστρο, μας είχαν σε σημαμμένους, ήμουν καταδρομέας μεταξύ και είμαστε και σε σημαμμένοι. Δυστυχώς εκεί στις ανακρίσεις οι Τούρκοι γνώριζαν τα πάντα και ήξεραν πάρα πολλά. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τον ίδιο τον Σμανορέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ανακρίσεων τότε, ο τότε υπουργός άμυνας επί πρώτης κυβερνήσεως Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ήταν σκληρός και αδίστακτος. Δυστυχώς το έχω πει και κάτι επανάληψη, διότι εγώ τον είχα αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή, διότι είχαμε κάποιες σχέσεις, είχε κάποιες σχέσεις με Λαπίθο. Συγγενικά του πρόσωπα ήταν με Τούρκους της Λαπίθου, ήταν συμπεθέρη. Και μετά 40 χρόνια προσφυγιάς που? 40 χρόνια προσφυγιάς δεν καταλήξαμε σε παράλληλο μέρος, και αυτός είναι ο καημός μας. Μείναμε στην περιοχή Λευκοσίας. Κύριε Δημαρχέ, λέτε ότι προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με τις νεότερες γενιές και παίρνουμε και ως παράδειγμα ο κάθε ένας και εσείς τα παιδιά σας. Ναι. Τι επαφή έχουν μαζί με τη Λάπιθο? Ορισμένοι έχουν επαφή με λέω. Κάποιοι πηγαίνουν συχνά, κάποιοι δεν πηγαίνουν καθόλου. Είναι ανάμεικτα. Ανάμεικτα. Ο κάθε ένας. Ενδιαφέροντα και τα σήμερα. Με τον δικό του τρόπο, λέμε. Ναι. Έτσι. Ναι. Τι εισπράττετε έτσι από. Διότι εσείς είσαστε στρατεύσιμο, σημαίνει ότι περάσατε κάποια χρόνια της. Όταν ήσασταν νεαρός, τα περάσατε στη Λάπιθο. Έτσι τα ζήσατε για καλά στη Λάπιθο. Ζήσα 21 χρόνια στη Λάπιθο. Ξέρετε την παθιά που λέμε. Πόξου ένα κατώτα. Ανατολή και Δύση, από πάνω κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Οι νεότεροι πολύ λίγα γνωρίζουν. Και αν γνωρίζουν, γνωρίζουν κάποια πράγματα στην περιοχή τους, στη γειτονιά τους, κάποια πράγματα που τους έχουν δώσει οι συγγενείς τους. Είναι καλό να πάσουν να μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, υπάρχουν θρησκευτικά στοιχεία. Έχουμε εκκλησίες βυζαντινές πάνω στον Πενταδάκτυλο, πάνω από τη Λάπιθο. Έχουμε τον Άγιο Παύλο, έχουμε την Παναγία Νεκρινιώτισσα. Έχουμε πάνω από τη Βασίλεια, αν υπάρχει η μεγάλη εκκλησία του Σινά, το μοναστήρι του Σινά. Αυτά τα πράγματα όταν τους λες, λέει μα πού είναι αυτά, βεβαίως πού είναι αυτά, δεν τα ξέρουν. Μπορεί να μην τα ξέρουν με δική τους, με οι γονείς τους να τους τα υποδείξουν. Πρέπει κάποιοι να τους τα δείξουν. Εμείς τους τα δείχνουμε μέσα από βιβλία. Τους τα δείχνουμε μέσα από διαλέξεις, μέσα από συνέδρια. Αλλά είναι πολύ σωστό και πολύ καλό να πάσουν έστω και μια, έστω και δύο φορές, να πάσουν για να τα δουν, να τα επισκεφτούν. Με τους μεγαλύτερους. Με τους γνωστούς μέσους απλούς. Βεβαίως να πάνε και με τους μεγαλύτερους και με όποιους άλλους γνωρίζουν. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πραγματικές εγκυκλοπαίδες στην Λαπίθο. Και ένας συνέχεια πεθαίνουν. Αυτοί γνώριζαν και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα και είναι καλό αυτοί οι άνθρωποι να συνοδεύουν πάντοτε. Εμείς στο Δήμα τους προσφέρουμε όποια βοήθεια θέλουν. Ναι. Μόνο οργανωμένα, ομολογουμένως το λέω, οργανωμένα δεν έχουμε πάει σε καμιά περίπτωση για άλλους λόγους. Εντάξει, έχει τους λόγους του καθένας να επιλέξει. Βεβαίως. Είτε να πάει, είτε να διαβάσει, είτε να δει. 40 χρόνια μετά, για να ξαναδημιουργηθεί η εικόνα και το βίωμα στην νεότερη γενιά, μπορείτε μόνο με τις διαλέξεις? Όχι, όχι. Πρέπει να είναι και η επιτόπου επισκέψεις. Και να ξαναδημιουργηθεί είναι σχετικό. Η Λάπιθος στη σημερινή και η Λάπιθος στο 40 και όλη η επαρχία Κερίνιας των προηγούμενων 40 χρόνων δεν είναι καθόλου η ίδια. Η Λάπιθος και ο Καραβάς για παράδειγμα είχαν να πέραν τον κάμπο με τις λεμονιές, με τους λεμονόκηπους, είχαν την παρθένα παραλιακή περιοχή. Σε εξαιρετικές ακροδιαλιές. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έχουν χαθεί. Ο κάμπος του Λαπίθου και ο Καραβά έχει γεμίσει με μπετόν. Το παραλιακό μέτωπο έχει αλλοιωθεί, έχει μετατραπεί. Είναι εντελώς αγνώριστο. Σε σχέση με αυτό που θυμάστε εσείς. Βεβαίως. Αυτόν τι αισθήματα σας δημιούργησε? Είναι μια αγανάκτηση γι' αυτό. Δεν μας ικανοποιεί, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σταματήσουμε σε αυτούς.
την ανάπτυξη, μου κάνουν την άναρχη ανάπτυξη. Πριν πέρσι είχα πάρει στα χέρια μου τον τουριστικό οδηγό, τον Τούρκο Υπηρετικό Οργανισμό Τουρισμού και είχα μετρήσει τις κλίνες της Λαπίθου. Είχαμε ξεπεράσει τις 3.500. Το Λάμπος Ασιατό είχε 700 και πλέον κλίνες. Καταλαβαίνετε, εμείς τέτοια πράγματα δεν είχαμε το 1974. Είχαμε σε απλές δύο μικρά ξενοδοχειάκια. Μοιάζει και αντιστοιχεί στην ανάπτυξη που κάναμε εμείς στον Νότο, μιλάω στις ελευθερές περιοχές. Μοιάζει σε έναν βαθμό. Εκείνη είναι αναρχή ανάπτυξη. Ναι. Τουλάχιστον εμάς είναι πολύ πιο ομαλή και εξελίσσεται ομαλά. Εκείνη είναι αναρχή ανάπτυξη και χτίζουν οπουδήποτε. Χτίζουν. Μπορεί να συναντήσετε πάρα πολλά κτίρια, τα οποία το μισό να είναι μέσα στο τεμάχιο γης του Α, το άλλο μισό να είναι μέσα στο τεμάχιο γης του Α. Χτίζουν κατά πόσο τους βόλευε ή κατά πόσο τους βολεύει. Χτίζουν πολύ πάνω στην παραλία. Έχουν αλλοιώσει την παραλία. Αλλά στην περιοχή της Αχυροποιήτου, στα ανατολικά, εκεί που ήταν το Μάρε Μότε σήμερα και το Ζέφυρο στο ξενοδοχείο τότε, έχουν χτίσει πάνω στην περιοχή εκεί τεράστια οικοδομήματα. Πάνω στη θάλασσα. Και προωθούν την τουριστική ανάπτυξη και την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Και ο κάμπος έχει χαθεί και έχει γεμίσει με σπίτια, έχει γεμίσει με διόροφες, τρέχοντες κατοικίες. Ό,τι φανταστείτε, δρόμους, δρομάκια. Κύριε Δημάρχη, όλα αυτά τα πράγματα, 40 χρόνια μετά, μιλήστε και σαν άνθρωπος και σαν δήμαρχος απέναντι στους Λαπιθκιώτες. Πώς να τα. Υπάρχει κάτι που περνά από το χέρι σας? Και μπορεί να κάνετε. Εμείς μόνο να συντηρούμε τη μνήμη, να ενημερώνουμε τους δικούς μας δημοτές όσον αφορά τη λύση αυτού του προβλήματος. Είναι ένα εθνικό πολιτικό. Εμείς τουλάχιστον, μα μην ξεχνάτε ότι ένας δήμος, δηλαδή οι δήμοι κατεχόμενοι έχουν σε έναν δήμαρχο 8 δημοτικούς συμβούλους και ένα με 2 γραμματείς. Τι μπορεί αυτή η ομάδα να κάνει? Είναι να σημαντικό όμως ότι είσαστε ο πόλος αναφοράς για το πρόβλημα. Βεβαίως. Ναι, αλλά στο θέμα αυτό δεν μπορεί να λέει, στο εθνικό θέμα δεν μπορεί ένας δήμος να πάρει στα χέρια του τη λύση ενός σοβαρού προβλήματος. Έχουμε το κράτος πρώτα απ' όλα. Μετά έχουμε την Εκκλησία. Μετά έχουμε τα κόμματα. Μην ξεχνάτε ότι τα κόμματα υπάρχουν επιστήμονες μέσα στα κόμματα, υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι μελετούν. Μπορώ εγώ να μελετήσω σε βαθμό που μπορεί να μελετήσει ένας συνάδελφος μου δήμαρχος ή κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Έχουμε και την Εκκλησία. Αν θέλετε να κάνετε κάτι για τη Λάπιθο σήμερα απέναντι στη νέα γενιά, τι εσείς προσωπικά τότε δεν κάνετε? Να τους εμπεδώσουμε το κάθε τι. Διότι εμείς όταν θα φύγουμε. Και σιγά σιγά οι παλιότεροι φεύγουν, πρέπει οι νεότεροι στους νεότερους να μην μείνουν κενά. Πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα. Να ξέρουν και να έχουν παθιά παθιά. Βέβαια να ξέρουν παθιά παθιά. Βιώματα δυστυχώς δεν θα έχουν. Είναι το παράπονο μας. Αλλά πηγαίνοντας και εκεί στην πλευρά τη δική μας, την πλευρά που είναι σήμερα, θα βρίσκουν κάποια πράγματα τα οποία θα τους δώσουν κάποια βιώματα, σε κάποιο βαθμό κάποια βιώματα. Θα εντοπίσουν, θα βάλουν οι εκκλησίες. Πήρε το από το λόγο στο. Τι εκκλησίες, στο γυμνάσιο μας, στα σχολεία μας, τα δημοτικά μας. Όλα αυτά τα πράγματα θα τυπωθούν μέσα στο μυαλό τους και γνωρίζοντας και το τι συνέβαινε το πρώτο 1974, τότε μπορούν να σχηματίσουν μια κατά κάποιον τρόπο βιωματική εμπειρία. Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Να πούμε και στους τηλεθεατές ότι στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου τα 40 χρόνια της προσφυγιάς μας έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα και προσπαθήσαμε, θα το δείτε την ερχόμενη Τετάρτη μετά το Δελτίο Ειδήσεων, την προσπάθειά μας να καταγράψουμε τα 40 χρόνια της προσφυγιάς στις τρεις γενναίες των προσφύγων. Παππούδες, πατεράδες, παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 1974. Πώς μπορεί να αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος? Πώς μπορεί να ξαναχτιστεί μια βιωματική σχέση μαζί με τους τόπους τους? Σίγουρα, η σκητάλη πρέπει να δίδεται από τη μια γενιά στην άλλη. Διότι ύστερα, η τελευταία γενιά δεν θα τερματίσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Όπως το σφουγγάρι, ένα σφουγγάρι όπως είναι τα μικρά τα μωρά που απορροφούν εικόνες, έτσι κι εγώ. Σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ τούτον που ζω τώρα ή τις εικόνες.